Περισσότεροι από τους μισούς δήμους της χώρας έχουν ήδη καταφύγει σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Γιαννίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Για το θέμα μίλησε ο Δήμαρχος Οικονομικών Δήμου Κορινθίων Χαράλαμπος Καμπούρης. Τέλος, ο κ. Καμπούρης τόνισε ότι όσοι δήμοι μπαίνουν σε διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν εισπράττουν παρακρατηθέντες πόρους. Τα χρήματα αυτά θα εισραίουν στο ταμείο του προγράμματος Αυτοδιοίκηση, Κοινωνική Συνοχή, Ισόρροπη Ανάπτυξη, του οποίου οι πόροι θα διαμένονται σε δήμους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και στους δήμους που θα επιβραβεύονται για τη χρηστή οικονομική τους διαχείριση. Είναι αλήθεια ότι περισσότεροι πλέον από τους μισούς δήμους έχουν μπει σε ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές και χρέη τα οποία έχουν. Σε αυτή την κατηγορία των Δήμων, ο Δήμος Κορινθίων δεν ανήκει. Γιατί μέχρι τώρα η κατάστασή του, από τους απολογισμούς και με τους προϋπολογισμούς που έχουμε μέχρι τώρα καταθέσει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί Δήμοι, περίπου οι μισοί Δήμοι, γύρω σε 167 περίπου, έχουν προβλήματα τέτοια, οπότε χρειάζεται να υπάρχει κάποια ρύθμιση όσον αφορά στις οφειλές τους. Γι' αυτό ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών επιχορήγηση, θα λέγαμε, περίπου 1 δισεκατομμύριο λιγότερα πρέπει να είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια έτσι, που έχω υπολογίσει. Τα οποία θα πρέπει να διατεθούν προκειμένου να ρυθμιστούν αυτές οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων. Βέβαια, μέσα στα πλαίσια αυτά έχουν και κάποιες συνέπειες και κάποιες, θα έλεγα, παρενέργειες μετά στη λειτουργία του Δήμου. Δηλαδή, αν κάποιος Δήμος θα μπει σε μια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν θα μπορεί να εισπράττει χρήματα από τους παρακρατηθέντες πόρους που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα ποσό σοβαρό αυτό. Άρα λοιπόν μόνο οι Δήμοι που έχουν πράγματι πρόβλημα επιβίωσης βλέπω να μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση. Για κάποιον άλλο λόγο δεν νομίζω. Δηλαδή οι Δήμοι που έχουν οφειλές, τις οποίες τις έχουν ρυθμίσει και πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, συνήθως από εκεί που κάναμε δάνεια οι πρώην κοινότητες και οι πρώην Δήμοι, δεν υπάρχει λόγος να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί θα έχουν και σαν απώλεια τους παρακρατηθέντες πόρους. Οι πόροι αυτοί που θα παρακρατούνται βέβαια μπαίνουν σε κάποιο κοινωνικό ταμείο και αποδίδονται μετά στους Δήμους, οι οποίοι πράγματι έχουν πρόβλημα επιβίωσης ή σε αυτούς που ασκούν κάποια χρηστή οικονομική διοίκηση. Είναι μια απόφαση η οποία πράγματι μπορεί να λύσει τα προβλήματα και των δύο κάποια θέματα και των δύο κατηγοριών, δηλαδή και αυτούς που ασκούν κάποια οικονομική διοίκηση σωστή, να επιβραβευθούν κατά κάποιο τρόπο για την προσπάθεια αυτή μέσα στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες, αλλά και δήμοι οι οποίοι πράγματι για λόγους διάφορους δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες κατηγορίες δήμων, ορεινών, που δεν έχουν έσοδα και πράγματι χρειάζονται τη στήριξη του κράτους. Από εκεί και πέρα, μέσα από αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, βέβαια στοχοποιούνται και οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Δηλαδή θα πρέπει να μην γίνονται υπερβάσεις πάνω από το 10%, γιατί εκεί πέρα θα παρεμβαίνει βέβαια με τη μορφή της συμβουλής και της σύστασης και της προειδοποίησης το Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορεί κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, να προϋπολογισμοί να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί και πραγματικοί.